Για τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα της απελευθέρωσης της Κοζάνης, έχουν πλέον κλειδώσει τα εγγένεια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Τα πάντα είναι έτοιμα και οι μόνες λεπτομέρειες που μένουν έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση βιβλίων, αλλά και για το τυπικό που θα ακολουθηθεί την πολύ αυτή σημαντική ημέρα για το Δήμο. Όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα, νομίζω, η έλευση, η αποδοχή μάλλον της πρότασης εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, της πρότασης να είναι εδώ, της πρόσκλησης να είναι εδώ στις 10 του Οκτώβρη, όπου θα εγκαινιάσουμε το νέο κτίριο της βιβλιοθήκης. Με αυτό ως δεδομένο, με αυτή την ευκαιρία της παρουσίας του Προέδρου εδώ, σεβόμενος τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, αποφασίζουμε, θα ζητηθούμε, εισηγείται η Επιτροπή Τιμητικών Διακρίσεων να αποδοθεί η διάκριση του επίτιμου δημότη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και η απόδοση αυτών του κλειδιού της πόλης της Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Κοζάνης προχωρά και τις διαδικασίες για την κατασκευή των νέων κημητηρίων της Κοζάνης. Στην επόμενη, μάλιστα, συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποφασιστεί αν θα επιλογεί η αναγκαστική απολωτρίωση εκτάσεων στον Πετρανά ή θα βρεθεί άλλος τρόπος αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Θα λάβουμε την απόφαση για την απαλωτρίωση της έκτασης που απαιτείται για τα νέα κημητήρια. Να ενημερώσω παράλληλα ότι είναι στο τέλος της διαδικασία έγκρισης του τοπικού ρηματομικού, γιατί απαιτεί έγκριση του τοπικού ρηματομικού ήδη το νέο κημητήριο. Προχωράνε οι μελέτες, ευελπιστούμε σε κάποιους μήνες να είναι έτοιμοι και το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε σταδιακά να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του νέου κημητήριου. Τα πράγματα προχωράνε. Ξέρετε, τα πράγματα δεν προχωράνε όσο γρήγορα θα θέλαμε και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς αυτό. Η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες είναι έτσι αργόσυρτες. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κυνηγάμε από πίσω και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε νέο κημητήριο, όχι πολύ μακριά από τώρα, να έχουμε νέο κημητήριο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το παλιό κημητήριο στον Άγιο Γεώργιο έχει πολλά προβλήματα και νομίζω ότι και έχουμε πρόβλημα πλέον χωρητικότητας και έτοιμα και πρόβλημα και ζήτημα της πόλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια.